Jack Nicholson, 44 χρόνια μετά, ακόμα μας στα μυαλά ρε φίλε. Με την τρέλα σου, με την παράνοιά σου, με την ερμηνεία σου. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά. Δεν γίνεται να είσαι καλά στα μυαλά σου και να έχεις αυτή την ερμηνεία. Χειμώνας 2003, παιδιά μου καλά, με παίρνει φιλαράκι μου τηλέφωνο, το οποίο μου λέει, παίρνει από το σπίτι, αφάμε κάνα σουβλάκι και να δούμε καμιά ταινία. Έτσι και έγινε, πάω σπίτι του, τρώμε τα σουβλακάκια μας και έρχεται η ώρα να επιλέξουμε μια ταινία που θα δούμε. Τι να δούμε, την κλασική ερώτηση που έχετε κάνει άπειρες φορές όλοι σας στην παρέα σας και δεν μπορεί κανένας να βγάλει άκρη. Εκείνη όμως την ημέρα έβγαλε άκρη το εξώφυλλο αυτής της ταινιάρας, της λάμψης του 1980. Θα σας πω με σιγουριά, παιδιά μου καλά, ένα πράγμα. Ότι από εκείνη τη στιγμή που πατήσαμε αυτό το play στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ένα κομμάτι της κινηματογραφικής μου συνείδησης δεν θα ήταν ποτέ ίδιο. Δεν θα ήταν ποτέ ίδιο, ρε. Μα αυτό να κάνουμε μία μικρή περιληψούλα για αυτούς που δεν έχουν δει την ταινία. Τώρα, έκανες κλικ σε αυτό το thumbnail χωρίς να έχεις δει τη λάμψη. Τι να σου πω, δεν πειράζει, κάτσε, σε συγχωρώ. Ελπίζω να πάει να τη δεις μετά. Είναι μία οικογένεια, μπαμπάς, μαμά και παιδάκι. Κατευθύνονται προς ένα ξενοδοχείο, ένα χειμερινό θέρετρο. Στο οποίο τι έχει σκοπό να κάνει ο πρωταγωνιστής μας? Να αποκλειστεί όλο το χειμώνα έτσι ώστε να γράψει ένα βιβλίο. Και τι ζητάει από όλο αυτό το περιβάλλον, γιατί θέλει πρακτικά να αποκλειστεί, για να έχει την απόλυτη αφοσίωση σε αυτό που κάνει. Πάνε στο ξενοδοχείο αυτό, γνωρίζουν το προσωπικό, τους λέει κάποια βασικά πράγματα για το τι θα κάνουν, πώς θα πάει όλη η δουλειά το χειμώνα, ότι δεν θα υπάρχει καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο κτλ. Κλείνει το ξενοδοχείο, μένουν οι άνθρωποι μόνοι τους, ξεκινάει ο φίλος μας ο Τζακ τη συγγραφή του βιβλίου και γίνονται πάρα πολλά πραγματάκια. Ο άνθρωπος αρχίζει να έχει κάποιες ψυχικές αστάθειες, το παιδάκι του έχει κάποιες ικανότητες, έχει κάποιες διαισθητικές ικανότητες έτσι ώστε να βλέπει κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, μας μπερδεύει λίγο Κιούμπρικ εκεί και ξεκινάει. Κοίτα εδώ ρε φίλε, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Όσοι έχετε δει τα προηγούμενα μου βίντεο, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο μου είναι να είμαι συγκροτημένο σε ένα πλαίσιο. Μου είναι λίγο δύσκολο, δεν πειράζει. Αν αγαπήσετε και αγκαλιάσετε αυτό το βίντεο που λέμε να το κάνουμε σειρά, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο... Εκεί, κατάλαβες. Το θέμα μου το μεγάλο με αυτή την ταινία και αυτού του είδους τις ταινίες ποιο είναι? Η αισθητική. Είναι το α και το μέγα. Δηλαδή τι εννοώ? Μιλάμε για 1980, έτσι. Που εκ των πραγμάτων δεν είχαμε ούτε CGI, ούτε τόνα, ούτε τάλο. Τα αίματα ήταν κέτσαπρε, παιδιά. Η τεχνολογία είναι περιορισμένη. Άρα, πού επικεντρώνεται την ταινία? Στην αισθητική και στην επιλογή των χαρακτήρων. Οτιδήποτε έχει κινηματογραφηθεί σε αυτή την ταινία, με ένα μαγικό τρόπο, είναι creepy. Είναι περίεργο, είναι δρακουλιάρικο, είναι ανατριχιαστικό, σε φρικάρει. Τα χρώματα, οι χώροι, τα αντισύματα, οι φάτσες, είναι όλα διεστραμμένα, διαστροφή τελείως. Όση ώρα μιλάω, είμαι με σηκωμένη τρίχα ρε παιδιά, είμαι ανατριχιασμένος. Οι άνθρωποι και οι φάτσες που έχουν παίξει στην ταινία ρε παιδιά. Όλες οι φάτσες όλων των ηθοποιών είναι σατανισμένες ρε παιδιά, είναι φοβιστικές, είναι τρομακτικές, δηλαδή και το παιδάκι. Για κάποιο περίεργο λόγο είναι τρομακτικό. Σε φρικάρει τελείως, δεν είναι ένα νορμάλ παιδάκι γλυκούλι να του τσιμπεί στα μαγουλάκια. Σε φρικάρει, γυαλίζει το μάτι του. Η γυναίκα του Τζακ Νίκολσον, δηλαδή αυτή η γυναίκα, το πρόσωπό της, κάτι γίνεται. Κολλάει με όλη την αισθητική της ταινίας, τη βλέπει, σε τρομάζει. Ο τρόπος που κλαίει, που κινείται, η συμπεριφορά της, το τρόμαγμά της σε τρομάζει. Νιώθεις τον πανικό της, νιώθεις όλο τον τρόμο της. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τα κοριτσάκια που εμφανίζονται στην ταινία, κατάλαβες. Όσοι το έχετε δει θα καταλάβετε ποια κοριτσάκια. Δεν μπαίνω τώρα σε περαιτέρω λεπτομέρειες, θα το κάνουμε κάποια στιγμή ανάλυση κανονική, έτσι. Αυτό το καρέ, αυτό το φλας, το έβλεπα 2 μήνες στον ύπνο μου. Είχα θέματα.
σηκωνόμουν το βράδυ να πάω τουαλέτα και έριχνα ματιές κλεφτά γύρω μου. Είχα ένα διάδρομο στο σπίτι και δεν μπορούσα να βλέπω το διάδρομο. Περπατούσα με σκυμμένο το κεφάλι. Παναγία μου, Χριστέ μου, κεφάλαιο Τζακ Νίκολσον. Τι να πεις, πες μου. Τι να σχολιάσεις. Είμαστε 2024. Έχουν βγει πάρα πολλές ταινίες τρόμου, θρίλερ, σπλάτερ, ψυχολογικά κτλ. Κτλ. Βλέπεις, το πιέζουν τόσο πολλοί σκηνοθέτες με ειδικές κάμερες, με ειδικά εφέ, με special effects, με CGI κτλ. 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 Ωραία, βλέπεις μια ταινία, ναι, τρομάζεις, μετά από μισή ώρα είσαι κουκουρούκου, γιόλο τελείως, δεν σε έχει αγγίξει, δεν σε έχει ακουμπήσει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Κατατάσσεται να τις βλέπεις με την παρέα σου, με τους φίλους σου και να γελάς. Τι να πεις για αυτή την ερμηνεία, ρε παιδιά. Έχουν πάρει δύο ηθοποιούς, τους έχουν πετάξει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, είναι και 10 άτομα συνεργείο και κρατάει ο καθένας από μία κάμερα, κράταγε και ο Κιούμπρικ από μία, και έχουν αφήσει τον Τζακ Νίκολσον να παίξει μπάλα. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά. Δεν γίνεται να είσαι καλά στα μυαλά σου και να έχεις αυτή την ερμηνεία. Δεν γίνεται να παίξεις έτσι. Δεν μπορείς. Δεν μιλάμε για υποκριτική. Δεν μιλάμε για το ατελείωτο και τεράστιο ταλέντο. Δεν μιλάμε ότι ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, ήταν από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ. Ο άνθρωπος είναι διεστραμμένος, είναι αλλού τελείως, το μυαλό του είναι σχιζοφρένεια. Μου είχε κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι ακραίες εναλλαγές που είχε από το αστείο στο σοβαρό. Πάρε μια κάμερα, έτσι, κάτσε μπροστά της, κάνε 10 χρόνια προπόνηση. Αυτό το συναισθηματισμό στο πρόσωπό του δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλει κανένας. Πάρε τους ηθοποιούς του σήμερα. Και δεν μου έρχεται στο μυαλό μου. Βρες μου, γράψε μου από κάτω στα σχόλια ποιος μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε ο Τζακ Νίκολσον σε αυτή την ταινία. Παιδιά, καθόμουν, σκεφτόμουν, την έβλεπα από εδώ, την έβλεπα από εκεί, την μελετούσα, την ξαναμελετούσα. Την ξαναμαναμελετούσα. Αυτό που με πειράζει πιο πολύ με αυτή την ταινία είναι ο ρεαλισμός, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά, είναι ο ρεαλισμός. Εντάξει, βλέπεις Στράτο Βένομ, ναι, είναι τρομακτικό, έχει τέρατα. Ο Τόμ Χάρντι μεταμορφώνεται σε Βένομ, ανοίγει το στόμα, κάνει μια μπουκιά κεφάλια. Θυμάστε ρε, τη σκηνή που κυνηγάει τη γυναίκα του μέσα στο κεντρικό σαλόνι. Το μπούστ με τρελαίνει, με φρικάρει ρε παιδιά. Πω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έχω δει την ταινία ρε παιδιά εκατοντάδες φορές και αυτή η σκηνή με φρικάρει, με αρρωσταίνει. Δηλαδή ο τύπος, τι να σου πω, με παράνοια, σχιζοφρένεια. Πάμε να δούμε τη σκηνή που ανεβαίνει τις σκάλες. Που είναι η γυναίκα του, το φως της ζωής του, όπως λέει στην ταινία που κρατάει το ρόπαλο. Για πάμε λίγο να δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κινησιολογία του Τζακ Νίκολσον να είναι γραμμένη σε χαρτί. Δεν μπορεί κανένα χαρτί και κανένα σκηνοθέτης και σεναριογράφος να κατευθύνει έναν ηθοποιό να είναι αυτός ο σχεδιασμός. Δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά, δεν το έχω δει πουθενά, αλλά βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Γιατί ξέρω τον Τζακ Νίκολσον, τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Ξέρω τι τρέλα πουλάει ο τύπος. Δεν είναι καλά. Δίνει συνεντεύξεις στην πραγματική του ζωή και συμπεριφέρεται κάπως έτσι. Το φοβούνται οι δημοσιογράφοι. Και για μένα, παιδιά μου, καλά, μία από τις σημαντικότερες σκηνές παράνοιας και ψυχοπάθειας σε αυτή την ταινία είναι η σκηνή που είναι στο μπαρ με τον κύριο bartender, ο οποίος έχει μία πεθαμένη φάτσα, έχει κάτι νεκρά μούτρα ρε παιδιά, έχει μία λεπουδιάρικη φάτσα, σαν νεκροθάφτης είναι, σαν κοράκι είναι ρε παιδιά. Άντε να δεις αυτή την ερμηνεία τώρα 3 ώρα το βράδυ μόνος σου μέσα στο σπίτι με απόλυτη ησυχία και απόλυτο σκοτάδι. Πού να πας για ύπνο ρε παιδιά μετά. Πού να ηρεμήσει το μυαλό σου. Πρέπει να κάνεις μισό πακέτο τσιγάρα, να πάει 7 ώρα το πρωί να ξημερώσει, να πας κατευθείαν στη δουλειά, φρικαρισμένος, τρελαμένος, με το μάτι 2 πόντους μέσα. Δεν υπάρχουν αυτές οι ερμηνείες ρε παιδιά, γι' αυτό σας έλεγα ο ρεαλισμός. 5 λεπτά σκηνή, πόσο είναι ρε παιδιά, θα σας πω για την ακρίβεια τώρα, πόσο την έχω βγάλει εγώ. 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα σκηνή, στην οποία γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος είναι η επιτομή της τρέλας.
Είναι μια τρέλα, μια παράνοια. Ο άνθρωπος αλλάζει 100 συναισθήματα σε 4 λεπτά. Από το λογικό στο παράλογο, από τη χαρά στη λύπη, από τη λύπη στο θυμό. Και πάμε σιγά σιγά στην τελευταία πράξη του έργου, όπου τι γίνεται, παιδιά μου καλά. Τα έχει πάρει ο δικός μας κρανίο τελείως, έχει χάσει εντελώς επαφή με την πραγματικότητα και τι γίνεται. Έχει πάρει το τσεκούρι του το ωραίο και τι προσπαθεί να κάνει, να σκοτώσει τη γυναίκα του και το παιδί του. Μέχρι και ο τρόπος ο οποίος προσπαθεί να σπάσει την πόρτα με το τσεκούρι δεν υπάρχει ρε παιδιά. Είναι ένα τρόμος, τρομοκρατήσε, πανικοβάλλησε κάθε χτύπημά του και ένα μαχαίρι στην καρδιά. Σου σφίγγει ψυχή, σου στενεύει ψυχή, τρελαίνεσαι. Λες Παναγία μου, νιώθεις μια απερίγραπτη αγωνία. Η σκηνή που λέει Here's Johnny, που βάζει τα μούτρα του μες στην πόρτα, η διάσημη, η ιστορική φωτογραφία, η αφίσα. Πες μου εσύ τώρα, έτσι. Σου έχει πάει η πίεση στο 20, βαράει ο άλλος ο ψυχάκιας να σκοτώσει τη γυναίκα του και το παιδί του και είσαι εσύ και λες, πω πω φίλε, δηλαδή, τι να λέμε ρε παιδιά τώρα. Και γι' αυτό παιδιά μου καλά, ο σύγχρονος κινηματογράφος είναι πολύ δύσκολο να βγάλει τέτοια αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο στο thriller, στο horror, στην ταινία τρόμου, γενικά και στις υπόλοιπες ταινίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει συνέστημα, να βγάλει feeling στο θεατή. Βλέπουμε τις ταινίες και τις κοροϊδεύουμε ρε παιδιά. Δεν υπάρχει γενικά συνέστημα από τις ταινίες. Να είσαι χαϊπαρισμένος, να βλέπεις το Rocky 4 και να θες να μπεις μέσα σε ring, να τα βάλεις και εσύ με τον Drago. Να βλέπεις το βράχο το 96, να βλέπεις το βράχο με Σον Κόνερ ή Νίκολας Κέιτζ, να θες να είσαι μαζί τους, να απενεργοποιήσεις τις βόμβες. Να βλέπεις το Terminator και να σε πιάνει φρίκι που πλησιάζει ο τάφο 800, ποιος ήταν. Και να σου πω κάτι, εσύ που αμφισβητείς την ταινία αυτή και εσύ που αμφισβητείς αυτές τις ερμηνείες, που κατά πάσα πιθανότητα για να αμφισβητήσω όλα αυτά, δεν έχεις δει την ταινία. Σε προκαλώ ρε φίλε, σε προκαλώ. Κάτσε βρε κότα 3 ώρα το βράδυ και δες την ταινία μόνος σου όμως, έτσι. Και έλα πες μου μετά, γράψε μου από κάτω τα αποτελέσματα, πώς πέρασες. Σου πω εγώ πώς πέρασες. Φιλάκια πολλά παιχταράδες μου, θα τα πούμε στο επόμενο. Bye bye, άντε γεια. Yeah.